Βρισκόμαστε με την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλη στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Και να ξεκινήσω με αυτό. Πώς αποφασίσατε να έρθετε εδώ στην καρδιά της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί οι προηγούμενοι αντιπεριφερειάρχες δεν νομίζω ότι δεν στεγάζονταν εδώ. Πάντα αυτό κάνω. Και όπως είπατε, στην καρδιά. Αν η αιματοδότηση, η καρδιά είναι ένα βασικό εργαλείο. Η αιματοδότηση του οργανισμού εξαρτάται από την καρδιά. Άρα λοιπόν, αν δεν είσαι εκεί, έτσι πιστεύω, δεν μπορείς να κατευθύνεις τα πράγματα πώς θα πρέπει να πάνε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερον είναι ότι υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ αιρετού, του οποιοδήποτε αιρετού, και των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει βασικός στόχος ότι οφείλουμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα ή αν θέλετε σαν μια παρέα που λέει και ο Σαγόπουλος, την διαφορά την κάνουν οι παρέες, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη συνεργασία. Δεν με αφορά να είμαι ο αιρετός που στέκεται αφιψηλού. Θέλω να είμαι με τους εργαζόμενους, γιατί πρώτον μαθαίνω, δεύτερον τους μαθαίνω και τρίτον μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε σε αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο πόστο που σας ανατέθηκε, καθώς προηγουμένως ήσασταν Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού, ποιες θεωρείτε ότι είναι ενδεχομένως οι δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσετε σε αυτό το νέο αντικείμενο? Καταρχήν, επειδή υπάρχει μία φιλολογία, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα με την ερώτηση αυτή να πω το εξής. Εγώ ζήτησα από τον Περιφερειάρχη να μην έχω τις έως τώρα αρμοδιότητες που είχα, δηλαδή των οικονομικών και του πολιτισμού. Όπως ξέρετε, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει βραβευτεί για τις δράσεις στον πολιτισμό, άρα αυτό που θα έκανα θα ήταν τι, να πάρουμε άλλο ένα βραβείο? Επομένως, επειδή χρειάζονται νέοι άνθρωποι και νέες ιδέες πάντα, όταν λέω νέοι δεν το εννοώ ηλικιακά, άνθρωποι που πρωτοεκλέγονται, γιατί έχουν τα δικά τους οράματα και την δική τους φαντασίωση σε σχέση με το τι θέλουν να πράξουν. Πιστεύω ακράδαντα στα οράματα του καθενός. Το δικό μου εξαντλήθηκε στην τετραετία. Δεν θεώρησα ότι είχα κάτι άλλο να προσφέρω σε σχέση με τον πολιτισμό. Σε ό,τι αφορά, και δεν είναι μόνο η βράβευση, έτσι, είναι το μουσείο που φτιάχνουμε, το ψηφιακό, είναι πάρα πολλά πράγματα που έγιναν στον τομέα του πολιτισμού. Άλλωστε, εξ αυτού νομίζω ότι οι συμπολίτες μας, δια της ψήφου και της αναγνώρισης που είχαν για το πρόσωπό μου και την τιμή που με έκαναν να με εκλέξουν, δεύτερη στην κατάταξη της Σταυροφορίας, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρετε εγώ δεν έχω κόμμα. Κόμμα είναι η ίδια μας η κοινωνία και η εκτίμηση που νιώθω από εκείνους. Ως προς τα οικονομικά, είχα βαρεθεί. Είμαι 14 χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, 14 χρόνια έχω γίνει ο Σκρούτζ των δημοτικών αρχών, της περιφερειακής αρχής κτλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να σταματήσει αυτό και ήθελα έναν τομέα τον οποίο να μην γνωρίζω, αυτό που είπατε. Γιατί το να μην γνωρίζεις είναι ένα κίνητρο για να μάθεις. Επομένως λοιπόν, η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα, καταρχήν, το ένα, το δικό μου κίνητρο, το προσωπικό, ήταν ότι δεν το γνώριζα, άρα θα μάθω. Και όσο ο άνθρωπος μαθαίνει, δεν γερνά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό, κακά τα ψέματα, των κατοίκων των νησιών μας. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο πρώτος πυλώνας της οικονομίας. Επομένως, οι δράσεις που ξεκινάνε από τον πρωτογενή τομέα θα ωφελήσουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας. Είναι δεδομένο ότι με αφορά η προσφορά, ότι με αφορούν οι άνθρωποι, ότι με νοιάζουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε για μένα, αλλά δεν μπορεί να με πει αδιάφορη ή ότι δεν με νοιάζουν οι άνθρωποι. Πάνω λοιπόν εκεί, ο πρωτογενής τομέας είναι μια πρόκληση. Με ρωτήσατε ποιες είναι οι κατευθύνσεις που σκέφτομαι. Δεν τις σκέφτομαι. Τις έχω ήδη αποφασίσει, ήδη έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου τόσο εδώ, εδώ είναι και η έδρα της Γενικής Διεύθυνσης, έχουμε Γενική Διεύθυνση και Διευθύνσεις. Τόσο λοιπόν εδώ στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτογενούς Παραγωγής και Αγροτικής Οικονομίας, αλλά και άλλο τόσο με τη Διεύθυνση και την Ιατρικής. Η κατεύθυνση λοιπόν που δόθηκε από μένα είναι πρωτίστως πολιτική, αλλά αν θέλετε είναι και ο μπούσουλας πάνω στο που θέλω να δουλέψουμε,
και είναι βεβαίως το να μην χάσουμε καμιά ευκαιρία μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό γιατί ξεκάθαρα, έχω μια ξεκάθαρη εικόνα των δυνατοτήτων της χώρας. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι φτωχοποιούνται καθημερινά. Επομένως, η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να στηριχτεί. Πώς μπορεί να στηριχτεί? Βεβαίως μέσα από τομεακά προγράμματα που υλοποιούν τα ανάλογα Υπουργεία, αλλά και μέσα από προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που είτε αυτές αφορούν έργα, όπως για παράδειγμα βγάλαμε προχτές, θα είδατε ότι ζητάμε τη συνεργασία όλων για να μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις χρηματοδότησης για εγκυοβιολτηριωτικά έργα, τα οποία είναι απαραίτητα και λόγω της κλιματικής αλλαγής την οποία βιώνουμε, αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως στόχο όχι μόνον την τόνωση του εισοδήματος τόσο των αγροτών όσο και των κτηνοτρόφων, αλλά και την προσέλκυση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Είμαστε ένας τόπος που δημογραφικά φθήνει. Το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν κίνητρα για να προσελκύσουμε κατοίκους από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ή γιατί όχι και από ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον ο πρωτογενής τομέας είναι ο πρώτος πυλώνας της οικονομίας μας, να προσελκύσουμε κατοίκους προκειμένου εδώ να επενδύσουν και μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να έχουν πολύ καλές προοπτικές ως προς την χρηματοδότηση των επενδύσεών τους. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω στη συνέχεια, αφού μιλήσαμε για τα εγκυοβιολτικά, είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τον ελαιόνα, δεδομένου ότι έχουμε και ένα χρόνιο πρόβλημα εκείνο του δάκρυου που κάθε χρόνο το ανακυκλώνουμε, και την ακαρπία που ταλαιπωρεί τα τελευταία. Ναι, δεν έχουμε, δυστυχώς είναι πολλά μαζί. Δηλαδή η ακαρπία δεν είναι αποτέλεσμα του δάκρυου, όπως ξέρετε. Ο δάκος, θα πρέπει να πούμε ότι η δακοκτονία είναι εθνικά προγράμματα που εφαρμόζονται, τα οποία εκ του νόμου είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εδώ λοιπόν την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο της Περιφερειακής Αρχής, υπήρξε μια πρόνοια προκειμένου να μην φτάνουμε κάθε φορά αγκομαχώντας, ξέρετε με την δακοκτονία τι γινόταν πάντα, να ο δάκος είναι σε πλήρη εξέλιξη, πλήρη πληθυσμό και άντε να τρέχουμε να τον προλάβουμε, που δεν προλαμβάνονται αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία τύχη καλή, ότι υπήρξε η πρόνοια κατά την προηγούμενη περίοδο από τον συνάδελφο που έχει φύγει, δεν ασχολείται, τον Παναγιώτη τον Κουφέλο, τον Πανάγο τον Κουφέλο, γιατί πρέπει να απονέμουμε το κέσαρι το κέσαρι, και βεβαίως την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, φυσικά με παρότρινση του ίδιου του Περιφερειάρχη. Έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει την δακοκτονία για τα δύο επόμενα χρόνια μέσα από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έχει γίνει. Απλώς η νέα κατεύθυνση που έδωσα αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, που όπως ξέρετε είναι μια εβδομάδα που έχω αναλάβει, αλλά επειδή δεν ζούσα στην Αυστραλία ή στη Γροιλανδία, εδώ ήμουν και ξέρω πώς είναι τα πράγματα, είναι την καινούργια χρονιά να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι ψεκασμοί. Ένα είναι αυτό. Άρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα ως προς το οργανωτικό σκέλος μιλώ, γιατί ο δάκος θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι, η ευθύνη δεν είναι μόνο σήμαντη. Είναι πολύ σήμαντη. Έχουμε ευθύνη και εμείς οι αγρότες, γιατί και εγώ έχω αγροτικό εισόδημα. Δεν είμαι αγρότησα κατά κύριο, αλλά είμαι κατά δευτερεύοντα, αλλά έχω αγροτικό εισόδημα. Και εμείς το πόσο ενεργοποιούμαστε όσοι είναι βιοκαλλιεργητές, δηλαδή με την τοποθέτηση παγίδων κτλ. Κτλ. Βεβαίως η περιφέρεια ως ενδιάμεσος φορέας και φυσικά το ίδιο το κράτος για τα σκευάσματα που κατά καιρούς εγκρίνει, την αποτελεσματικότητα ή την αντίσταση του δάκου στα σκευάσματα αυτά, είναι πάρα πολλά. Τώρα, ως προς την ακαρπία. Η ακαρπία είναι αποτέλεσμα μία σειράς παραγόντων. Πρωτίστως, βεβαίως, είναι της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θυμάμαι και το συζητούσα σήμερα και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, με το οποίο ΓΕΟΤΕ σκοπεύω να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά, γιατί είδα τη διάθεση και από τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Κατσαβέλη, αλλά και γιατί από μένα υπάρχει διάθεση και από την Περιφερειακή Αρχή συνεργασία με όλους. Η ακαρπία λοιπόν είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Έλεγα πριν ότι στον Κατσαβέλη ότι θυμόμουν κτήματα δικά μου,
τα οποία τον καιρό που ήμουν έφηβη απέδιδαν, ας πούμε, στο Μόδι 180 κιλά και τα θεωρούσα με 200 λάδι μία ικανοποιητική παραγωγή, και τώρα τα ίδια αυτά κτήματα μπορούν να παράγουν 90 κιλά στο Μόδι ή 100 κιλά στο Μόδι. Κλιματική αλλαγή το πρώτον. Βεβαίως ένας γερασμένος ελαιώνας. Τρίτον, ότι δεν υπάρχει παιδεία όλων ημών στο πώς πρέπει να λειτουργήσουμε πια καλλιεργητικά και να προσαρμοστούμε σε αυτό, στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Η περιφέρεια λοιπόν Βορείου Αιγαίου και δι η αντιπεριφέρεια πρωτογενούς τομέα σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το τελευταίο που σας ανέφερα ως προς την παιδεία, γιατί το να υπάρχει γνώση έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το DNA του λεσβιακού λαδιού, σε ό,τι αφορά το DNA του γλυκανίσου και άλλων προϊόντων. Το να γίνεται κάτι, εάν η γνώση δεν διαχέεται και αν δεν γίνεται κτήμα του παραγωγού ή της κοινωνίας, δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, σαν στις προτεραιότητές μου και αυτό τον καιρό, τον επόμενο διάστημα, θα επιδιώξω τη συνεργασία τόσο της διαχειριστικής αρχής που έχουμε έναν εκπληκτικό προϊστάμενο, και μιλώ για τον Γιώργο τον Πλακοτάρη, που είναι γνώστης των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ΕΤΑΛ, με τον επίσης αποτελεσματικό και εκπληκτικό τον Τάσο τον Περιμένη, προκειμένου να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, ούτως ώστε αυτή τη γνώση που υπάρχει να την φέρουμε από το θεωρητικό επίπεδο στο χωράφι. Βεβαίως, δεν ονειροβατώ, είμαι με τα πόδια στη γη όπως ξέρετε, μπορεί να είμαι ρομαντικός άνθρωπος και να ελπίζω και να προσδοκώ, αλλά φυσικά τα αποτελέσματα τέτοιων πράξεων δεν πιστεύω να φανούν το επόμενο χρόνο, έτσι. Η παιδεία και η γνώση αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα. Αυτό που έχει υποχρέωση όμως να κάνει ο φορέας της περιφέρειας είναι να την μεταδώσει και από εκεί και πέρα ξανά με εκπληκτικούς επιστήμονες που είναι στελεχωμένοι τόσο η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και η Διεύθυνση Κτηνοτροφίας, να μπορέσουμε αυτά από κοινού να τα κάνουμε πράξη. Υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει κάποια σχολή, κάποιο τμήμα που να εξειδικεύεται σε αυτό το τομέα? Όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ιδρύει σχολές ή τμήματα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μέσα από τις αρμοδιότητες που έχει η Γενική Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα να γίνονται μαθήματα, και έχουμε, σας λέω, το επιστημονικό προσωπικό. Αν θέλετε, έχουμε και στη διάθεσή μας από σήμερα, το λέω, και το επιστημονικό προσωπικό του ΓΕΟΤΕ, αλλά και εμείς ως περιφέρεια είμαστε στελεχωμένοι με άξιο προσωπικό, δηλαδή τόσο οι γεωπόνοι όσο και οι κτηνίατροι που στελεχώνουν την κτηνιατρική υπηρεσία, και είναι μέτοχοι της παιδείας αυτής, και επειδή πιστεύω και στην εξωστρέφεια, δηλαδή ξέρετε, κάποτε ο ρόλος του γεωπόνου ήταν να είναι κοντά στον παραγωγό, να είναι στο χωράφι. Οι αναγκαιότητες της γραφειοκρατίας ενός κράτους, πόσο πάει διονγκώνεται γραφειοκρατικά, κράτησαν τους εργαζόμενους μέσα. Κράτησαν τους εργαζόμενους μέσα και τους έκαναν γραφιάδες. Μα ο πρώτος τους ρόλος του γεωπόνου είναι να είναι σύμβουλος του αγρότη ή του κτηνιάτρου, να είναι σύμβουλος του κτηνοτρόφου. Δυστυχώς άλλαξε το δόγμα της κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι σας είπα, γίνανε ουσιαστικά διεκπεραιωτές εγγράφων, αναγκάζονται με τους ελέγχους, με τις επιτροπές ελέγχου, να ελέγχουν τις δομές για τις οποίες είναι υπεύθυνη η κάθε διεύθυνση, διότι σκοπός του κράτους είναι το να μαζέψει έσοδα. Μα ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι κατά το να έχει το κράτος έσοδα. Για να έχει όμως έσοδα, χρειάζεται βελτίωση της παραγωγής, είτε αυτή αφορά τον κτηνοτροφικό τομέα, είτε αφορά το γεωργικό τομέα. Ένα τρίτο που θέλω να θίξω είναι ότι βεβαίως και είναι η κτηνοτροφία μας ένας πολύ ισχυρός πυλώνας, και επειδή έχουν και η γεωργία βεβαίως ενδιαφερθεί και ενεργοποιηθεί νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν δουλειά,
μέσα πια στη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να τα δούμε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, γεωργία δεν είναι, είναι η ελιά, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο η ελιά. Στα δικά μου, αν θέλετε, οράματα και στην δική μου φαντασίωση για τον τόπο μου, που θέλω να προσελκύσει, ξαναλέω, και νέους κατοίκους, δηλαδή, γιατί ο άλλος να είναι γεωπόνος και να είναι ντελιβεράς, ας πούμε, από το Σύνταγμα στο Κολωνάκι. Εάν από εδώ δοθούν κίνητρα για εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως αυτές μπορούν να είναι τα αρωματικά φυτά ή, ας πούμε, ξέρω μια περίπτωση, ήθελα να καλλιεργήσουν τριαντάφυλλα. Αυτά όμως δεν μοριοδοτούνται όσο μοριοδοτείται η παραγωγή της ελιάς. Εάν υπάρξουν όμως ξέχωρα ευρωπαϊκά προγράμματα προς αυτό και δεν είναι στον κοινό κορβανά, μπορούν να δοθούν κίνητρα προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ως προς αυτό που λέμε πρωτογενή τομέα. Είμαστε διατεθειμένοι και είμαι διατεθειμένη να διεκδικήσουμε τόσο ως αντιπεριφέρεια με όλους τους εργαζόμενους, γιατί ό,τι γίνεται, να ξέρετε, είναι αποτέλεσμα όλων. Ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εγώ πιστεύω στη συνεργασία και, όπως ξέρετε, την έχω επιδιώξει από το πρώτο μου βήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και πολύ καλύτερες χρηματοδοτήσεις, για παράδειγμα, λόγω της ακαρπίας, ένα, που η ρίστο εμπαρόδο αυτή τη στιγμή γίνεται για τις μεσογειακές χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι και εμείς βοηθάμε την όποια κυβέρνηση. Έχω ξαναπεί ότι εμείς θα είμαστε βοηθοί της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, σε ό,τι το καλό, και θα με βρίσκουν προσωπικά απέναντι σε ό,τι δεν προνοούν. Λοιπόν, σε αυτόν λοιπόν τον τομέα σκοπεύουμε να ενεργοποιηθούμε. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν μέσα σε διάστημα 10 ημερών που είμαι εδώ. Μια εβδομάδα είναι η ανάρτηση που έχει γίνει για την αρμοδιότητα που έχω, να έχω μια πλήρης στρατηγική. Υπάρχει το όραμα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις όραμα και έχεις και συνέργεια των τοπικών κοινωνιών, που θέλω να πιστεύω, επειδή με αγαπάνε οι άνθρωποι και τους αγαπώ και με εμπιστεύονται, γιατί αυτά τα χρόνια απέδειξα ακριβώς αυτό, ότι με νοιάζουν, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καλύτερα αποτελέσματα για τα νησιά μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, υπάρχουν και άλλες σκέψεις για ενίσχυση αυτού του τομέα, και τι έχετε κατά νου σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά προϊόντα? Αρχίζουμε από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Ζούμε σε μια εποχή που είναι ανταγωνιστική. Οι αγορές πλέον είναι παγκόσμιες. Εδώ λοιπόν, δυστυχώς, στις ανταγωνιστικές οικονομίες υπερτερεί περισσότερο το ανταγωνιστικό προϊόν. Τι σημαίνει στην εποχή μας? Σημαίνει καλή ποιότητα, σωστή προέλευση και φυσικά καλή διάθεση στην τιμή προσφοράς. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά στον τομέα αυτό, μέσα από το χαρακτηρισμό των προϊόντων σε ΠΟΠΓΕ, και αυτήν θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει η παρουσίαση της σαρδέλας Καλονής ως προϊόν ΠΟΠ. Για φανταστείτε ότι δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είμαστε γνωστοί παντού, όσοι έρχονται φεύγουν με αυτό το προϊόν στην καρδιά τους, αλλά δεν μπορούν να το βρουν στο ράφι τους. Υπάρχει μια πρόνοια του Περιφερειάρχη προσωπικά, γι' αυτό δημιούργησε και την Αντιπεριφέρεια ακριβώς προβολής των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Θα σας τα πει, φαντάζομαι, και ο ίδιος. Εδώ χρειάζεται πια να παίξουμε σε επίπεδο καταρτισμένων τεχνοκρατών. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Όταν έχεις να ανταγωνιστείς με εταιρείες οι οποίες είναι διεθνείς και αναλαμβάνουν το προϊόν από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση, οφείλεις να εξυγχρονιστείς. Δεν έχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το προσωπικό αυτό, ξέρετε ότι απαγορεύονται προσλήψεις εδώ και πόσο καιρό, που να μπορεί, όσο και να θέλει, και υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι, να ανταγωνιστούν με βάση πια τις προδιαγραφές που έχει η αγορά.
Δεν αρκεί το προσωπικό. Τι να πρωτοκάνει. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αντιπεριφέρεια όμως θα ήθελα να μιλήσω, εμάς λοιπόν η κατεύθυνσή μας είναι να συνδράμουμε δίνοντας στα προϊόντα που έχουμε όσο περισσότερα εφόδια μπορούμε. Δηλαδή, η ανάλυση του, του ελαιολάδου που έχει γίνει και τι χρειάζεται το DNA και τι είναι αυτά, πεταμένα λεφτά κτλ. Μπορεί να είναι πεταμένα λεφτά, αν δεν γίνουν οι σωστές αξιοποιήσεις των μελετών. Εδώ λοιπόν, οι παγκόσμιοι οίκοι αγορών πια, αυτό στο οποίο βασίζονται, είναι στις ποιοτικές αναλύσεις. Όταν έχουμε εδώ το γλυκάνισο, που έχουμε κάνει το DNA του γλυκανίσου, αυτά, πέρα από το ότι δημιουργούν καλύτερες συνθήκες ως προς την τιμή του προϊόντος και διάθεσης, γιατί συνοδεύονται από τα απαραίτητα πια στην διεθνή αγροτική οικονομία πιστοποιητικά, την πιστοποίηση, άρα μπορείς εκεί να έχεις βήμα, είναι και πολλά άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με αυτά. Η σύνδεσή τους με αυτό που λες τουριστικό προϊόν. Δεν νοείται να έρχεται, σκοπεύουμε σε έναν ποιοτικό τουρισμό, ωραία. Δεν νοείται λοιπόν ο τουρίστας που επισκέπτεται την Αυαρχίδα για παράδειγμα του τουρισμού στη Σάμο ή τη Λέσβο αν θέλουμε, να τρώει τη μαρμελάδα, αυτό το τετραγωνάκι ξέρετε που την τρώει ας πούμε και στην Εύβοια. Οφείλει να φάει τη μαρμελάδα που παράγεται εδώ. Δεν νοείται να φάει το τυράκι αυτό, το τριγωνάκι, το... Ωραία. Αυτά δεν είναι γιατί είμαστε κακοί. Είναι γιατί δεν υπήρξε, αν θέλετε, μία συνολική πολιτική που να το δούμε ως ενιαίο και ως αλυσίδα από το πρώτο στάδιο της παραγωγής μέχρι το πιάτο, μέχρι τον τουρισμό ή αν θέλετε, ακόμα, πάντα θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι οτιδήποτε γίνεται και κατοχυρώνεται διεθνώς, είτε αυτό αφορά προϊόν, είτε αφορά, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θυμήθηκα τα καρναβάλια όταν ήμασταν, που τα βάλαμε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, αυτά αποτελούν και στοιχεία εθνικής οχύρωσης. Η ιστορία δεν γράφεται μόνο με τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν, δηλαδή η μάχη του Σκράη, βεβαίως και με αυτά. Υπάρχει όμως και μια παράπλευρη ιστορία, η οποία γράφεται και εγγράφεται μέσα από τις διαδικασίες που ξέραμε πριν, της λαϊκής παράδοσης από στόμα σε στόμα, μύθους κτλ, ήθη και έθιμα, αλλά τώρα πια και μέσα από τις πιστοποιήσεις που έχεις κάνει διεθνώς. Έτσι υπερασπίζεσαι τον τόπο σου, τους ανθρώπους, τα προϊόντα και αν θέλετε την πατρίδα σου. Εκτός από τη σαρδέλα που είπατε ότι θα ανακοινωθεί σε λίγο καιρό ότι θα γίνει υπό, υπάρχουν άλλα προϊόντα στη λίστα αυτή? Βεβαίως. Δεν θα αναφερθώ τώρα. Θα αναφερόμαστε όταν θα τα έχουμε καταφέρει. Με ξέρετε πολλά χρόνια και σας ξέρω. Δεν μου αρέσει να κακαρίζεις πριν κάνεις το αυγό. Βεβαίως και να κακαρίζεις, και όταν κακαρίζεις γιατί έχει μια χαρά όταν έκανε ένα αυγό. Να τα κάνουμε λοιπόν τα αυγά και μετά να τα πούμε ότι εδώ είναι. Πριν δεν χρειάζεται. Και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Προηγουμένως αναφερθήκατε ότι θα επιδιώξετε περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει όμως κάτι πιο συγκεκριμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση εκτός από τα σχέδια βελτίωσης? Βεβαίως. Πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να πούμε την παροιμία που ξέρετε. Λέμε λοιπόν εδώ, «Θεν δώσμε», λέει, «Αμ κνίστη τη σήκουματέλ». Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πέρα από την περιφέρεια, χρειάζεται ανάληψη ευθύνης από όλους μας. Από όλους τους συλλογικούς φορείς και βεβαίως, δεν αρκεί να σου φέρω ένα ψάρι. Πρέπει να σε μάθω να ψαρεύεις. Εδώ λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς, είναι, υπάρχουν βεβαίως και μελετητικές εταιρείες εδώ και που βοηθάνε και είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος τους. Εδώ λοιπόν, ο σκοπός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δί της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα είναι, πέρα από το διεκδικητικό πλαίσιο,
ως προς την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί ένα λεπτό, γιατί να έρθει ο άλλος να επενδύσει εδώ? Θα πρέπει να έχει κίνητρα. Στα κίνητρα αυτά, το ότι είμαστε εθνικό σύνορο αλλά και ευρωπαϊκό σύνορο, είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την εγκατάσταση μικροεπενδυτών ή και επενδυτών, αν θέλετε, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εδώ θα είμαστε ως Περιφερειακή Αρχή για να διεκδικήσουμε την αύξηση αυτών των κονδυλίων. Ακούστε. Το να διεκδικήσουμε δεν σημαίνει ότι εμείς θα βγούμε στο πεζοδρόμιο. Γιατί πάρα πολλές φορές λέει το ΚΚΕ, που ιδεολογικά έχει μια πολύ καλή προσέγγιση σε τέτοια θέματα. Δεν έχω κάτι να μοιράσω με κανέναν. Έχω πει ότι δεν με αφορούν τα κόμματα, η αυτοδιοίκηση με αφορά. Το να... Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διεκδικήσεις. Ο θεσμικός λοιπόν ρόλος διεκδίκησης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν είναι να βγαίνουν και να λέμε «Αου, κυρία κυβέρνηση, θεία κυβέρνηση, δώσε και σε μένα», ή «έχω μπάρμπα στην κορώνη και με παίρνει από το χεράκι και με πάει και λέει εδώ είμαστε, δώστε τούτο το παιδί που είναι καλό, έχετε τα διαπιστευτήρια, π.χ. είναι Νέα Δημοκρατία ή είναι Πασόκ ή είναι ΣΥΡΙΖΑ». Όχι έτσι. Για να μπορείς να διεκδικείς πρέπει να έχεις τεκμηριωμένες προτάσεις και υπομνήματα με βάση το τι διεκδικείς και γιατί τα διεκδικείς και αιτιολογημένες. Σε αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή δηλώνω ποιες είναι οι δικές μου προθέσεις και ποιες αυτές και ποιες προθέσεις έκανα εγώ κοινωνού στους συνεργάτες μου. Φυσικά χρειάζεται η βοήθεια των τοπικών βουλευτών των νησιών μας, γιατί δεν νομοθετεί η περιφέρεια. Η περιφέρεια εφαρμόζει τους νόμους. Και επειδή ξέρετε ότι δεν έχω και κανένα κόμμα πίσω μου που να ενδιαφέρεται για τη δική μου μακροημέρευση, είναι λογικό ότι δεν έχω κανένα προστάτη. Δεν τους χρειάζομαι κιόλας, για να τα λέμε έτσι με την... Τους χρειάζεται όμως ο τόπος. Τους χρειάζεται ο τόπος, είτε αυτός είναι βουλευτής του ΚΚΕ, είτε είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είτε είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους δήμους, με τα συλλογικά όργανα, με την περιφέρεια, με τους βουλευτές, γιατί έτσι τα αποτελέσματα της διεκδίκησης θα είναι καλύτερα. Ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και όσες καλές προσθέσεις και να έχει η Αντωνέλη, και όσο και να έχει αποδείξει ότι είναι αγωνιστική και μαχητική, δεν μπορεί να προϊονίσει ότι θα υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον, εάν δεν ενεργοποιηθούμε όλοι με το μερίδιο του καθενός στον τομέα που του αναλογεί. Είστε μία από τις γυναίκες που έχετε επικρατήσει στην αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Αυτός είναι ένας ανδροκρατούμενος τομέας. Πώς θα επιλέξετε να κινηθείτε μέσα σε αυτόν? Μα η ίδια η αυτοδιοίκηση είναι ανδροκρατούμενος τομέας, ή αν θέλετε και η πολιτική στην Ελλάδα. Έτσι όπως έκανα πάντα, συνθέτοντας. Ξέρετε, τα βλέμματα των ανδρών είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως και τα βλέμματα των γυναικών. Εάν πάρουμε λοιπόν το ανδρόγυνο, που λέει ο Καζαντζάκης, μέσα από την ένωση έρχεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι τιμή μου που μπορώ να συνεργάζομαι και με άντρες και με γυναίκες. Τη γυναικεία συνεργασία την ξέρω, την ανδρική την έχω μάθει. Άρα λοιπόν θα τα συνθέσουμε και θα είναι προς το καλύτερο όλων, προς όφελος όλων.